Νομίζω ότι ο Willy Wonka θα ακουστεί λίγο βαρύ αλλά είναι λίγο ο ειδίποδα των musical. <laughs> ο ρόλο αυτό. Είναι ένα μαγικό ήρωα, ένα εξαιρετικό χαρακτήρα θεατρικό ε, που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά στοιχεία, πάρα πολύ δύσκολος, ε, με πολλές εναλλαγές και πολύ συναρπαστικός και εγωιτευτικός. Και νομίζω ότι, αν και δεν είμαι τύπο που μου αρέσει να εύκολα να ξανακάνω την ίδια και την ίδια παράσταση, ακόμα και αν έχει μεγάλη επιτυχία, νομίζω ότι αν έπαιζα το Willy Wonka, δεν θα βαριόμουν ποτέ για πολλά χρόνια, επειδή έχει τόσε διαφορετικέ πτυχέ. Πέρα από τι δυσκολίε και την πρόκληση ότι είναι ένα ρόλο που είναι σε ένα μεγάλο musical που τραγουδάω, χορεύω, παίζω, παίζω με παιδιά, που επίση και αυτό είναι και τα προκλητικό και ιδιαίτερο, στη σκηνή επάνω και λέει μια πάρα πολύ σκληρή και τρυφερή ιστορία, γιατί δεν ξεχνάω ποτέ και δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ηθοποιοί ότι στην ουσία είμαστε παραμυθάδες. Κάθε βράδυ ανεβαίνουμε στη σκηνή για να πούμε μια ιστορία. Μ' αρέσει να πω την ιστορία του Willy Wonka και του εργοστασίου του. Πέρα από το ότι βλέπουν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παραγωγή με σύγχρονα εικαστικά, με λέντο που πρέπει να είμαστε πρέπει και πρέπει και η παραγωγή η ίδια πρέπει να, είναι, φτάσει σε αυτό το επίπεδο γιατί πλέον είμαστε το 2024 δεν μπορούμε να έχουμε τα πιο απλά σκηνικά και φρόντισε ο κ. Σακουμάκος και η παραγωγή του να έχουμε μια σπουδαία παραγωγή. Παρακολουθεί μια πολύ ωραία ιστορία. Από τη μία έχουμε τον Τζάλι, το μικρό Τζάλι που είχε ένα όνειρο να μπει, να γνωρίσει το εργοστάσιο σοκολάτας και να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να νιώσει αυτήν την ευτυχία η οποία θα, το, θα βοηθήσει και του δικού του, γιατί είναι σημαντικό ότι ό,τι κάνει δεν το κάνει μόνο για εκείνον, το κάνει και για του γονεί του, το κάνει για του παππούδε του. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Και από την άλλη, ένα άλλο παιδί που είναι ο Willy Wonka, που όμω πέρασε δύσκολα και προσπαθεί με, δικό, με, το δικό του τρόπο να πει ότι τώρα εγώ έφτασα εκεί που έφτασα και ψάχνω τον συνεχιστή μου. Ψάχνω εκείνον που το όραμα που είχα εγώ τότε, όταν έφτιαξα αυτό το εργοστάσιο για να, γίνει, να είναι ευτυχισμένο ο κόσμο, κάποιο να το συνεχίσει. Μ' αρέσει, είναι συγκινητικό αυτό, ότι ψάχνει κάπου να παραδώσει τη σκητάλη. Πιστεύει ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρουμε πότε ολοκληρώνουμε κύκλου για να συνεχίζουμε στη ζωή μα. Η συγκεκριμένη παράσταση δεν θα έλεγα ότι είναι, ανήκει στο φάσμα του παιδικού θεάτρου. Σίγουρα όμω είναι ένα οικογενειακό θέαμα γιατί είναι ιστορία τέτοια. Άνετα την παρακολουθεί την παράσταση και το musicale αυτό ένα Μπορώ να πω από την εμπειρία που είχα πέρυσι, το διασκεδάζουν και το γλεντάνε επίση πολύ. Ε, του θυμίζει δικά του πράγματα και του ανταμείβει και η παραγωγή. Δεν είναι μια, μια παράσταση που θα πει: Α, ένα παιδικό θέατρο, εντάξει, πάω το παιδί μου έτσι, για να περάσουμε δύο ώρε ευχάριστε. Πλέον έχει ανέβει και ο πύχη στο κομμάτι αυτό που λέμε θέαμα οικογενειακό. Και χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την παραγωγή. Το, το έχουμε καταφέρει και φάνηκε και από την ανταπόκριση πέρυσι. Και ελπίζω και φέτο για τι παραστάσει που θα παίξουμε ε, τώρα, ότι ο κόσμο πάλι θα αγκαλιάσει αυτή την παραγωγή, σε συνδοσία Γιώργου Βάλαρη. Να πούμε, το θέατρο γενικώ βοηθάει την ανάπτυξη και την, ε, ακόμα και την νοημοσύνη, και τη συναισθηματική και τη πνευματική ενό παιδιού. Το βλέπω ήδη πηγαίνοντα στο γιο μου σε παραστάσει που είναι για την ηλικία του ή ακόμα και λίγο μεγαλύτερε, θα μπορούσε να πει κανεί, λίγο μεγαλύτερε ηλικίε ότι τον ταξιδεύει, τον κάνει να αναρωτιέται, τον κάνει να, να φτιάχνει το δικό του κομμάτι που έχει να κάνει με τη φαντασία του, του ανοίγει τον νέο ορίζοντα, ακούει ιστορίες και προβληματίζεται, διασκεδάζει, ψυχαγωγείται. Το θέατρο είναι μια ζωντανή τέχνη και τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούνε ιστορίες, οποιαδήποτε ιστορία. Δηλαδή, α, μ αρέσει, ας πούμε, πέρα από να διαβάζω στο γιο μου, να λέω και για δικές μου ιστορίες. Έτσι, φανταστικές. Οπότε το θέατρο, επειδή δεν, δεν έχει το, την αίσθηση του σχολείου να διδαχτώ κάτι, το καλό και το κακό, αλλά μέσα από μια ιστορία που μας παρουσιάζει, μέσα από μια δραματουργία, τα παιδιά παίρνουν πολύ ωραιότερα μηνύματα, μάλλον, με ωραιότερο τρόπο παίρνουν αυτά τα μηνύματα, χωρίς να είναι μια διδασκαλία. Αντίθετα, βγάζουν δικά τους συμπεράσματα γιατί το θέατρο σε κάτι πρέπει να κάνει ακόμα και το παιδικό θέατρο είναι να αναδεικνύει ερωτήματα, να αναδεικνύει καταστάσεις και έτσι το παιδί να αρχίζει να προβληματίζεται με αφορμή το πάθος ενός ήρωα, το δράμα ενός ήρωα, το αστείο που του συμβαίνει μέσα στη ζωή του και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι παιδιά τα οποία οι γονεί τους Πηγαίνουν συχνά στο θέατρο ή σε μια συναυλία ή γενικότερα είναι κοντά στι τέχνε, μόνο καλά του κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι, ε, επειδή είναι αρκετά μικρό ακόμα ο γιο μου, δεν βλέπω την τεράστια διαφορά. Προσπαθούμε και η μητέρα του και εγώ να μην τον αφήνουμε να είναι κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή, σε, 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 σε σε είτε κινητό, είτε πιο μεγάλη οθόνη κτλ. Αλλά παρατηρώ ότι είναι μια εύκολη λύση και εκεί χ, πρε, χρειάζεται ο γονιό να ορθώσει ένα ανάστημα. Η κούραση είναι μεγάλη, η ρουτίνα της καθημερινότητας ε, και είναι μια εύκολη λύση. Α, οπότε, αν, μπορείς, αν μπορεί να κάνει κάτι ο γονιός, είναι να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι και την τέχνη. Α, ε, προκαλώντας το παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μέσα στο σπίτι, εκτός σπιτιού, Χωρίς βέβαια και αυτό να είναι μία μονομανία, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα με τις δραστηριότητες και να κάνουμε δραστηριότητες και να... Τι δραστηριότητες! Δραστηριότητα μπορεί να είναι και μία πολύ ώρα απλή βόλτα κοντά στη θάλασσα και να συζητάς με το παιδί σου. Δραστηριότητα μπορεί να είναι να σκαρφαλώσεις σε μία... σε έναν λόφο εκεί κοντά στη γειτονιά σου, δεν ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι αν μπορέσουμε όχι βέβαια ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε και α πούμε στη δική μου γενιά είχαμε την τηλεόραση. Μα παρκάρανε πολλέ φορέ μπροστά σε μια τηλεόραση. Θέλοντα και εμεί οι γονεί μα. Το, το ένιωσα δηλαδή σαν παιδί αυτό. Αν μπορούμε όσο μπορούμε ε, να είμαστε δίπλα του και να του δίνουμε άλλου είδου ερεθίσματα, γιατί αυτά τα ερεθίσματα θα τα έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγει τι ε, κονσόλε ή τα κινητά. Αλλά αν μπορέσει να του δώσει ερεθίσματα να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Να διαβάσουν ένα βιβλίο, να ακούσουν μια ωραία μουσική. Ε, πρέπει και εμεί να κάνουμε δουλειά, όχι μόνο τα παιδιά. Έχει να κάνει με το θέαμα που θα παρακολουθήσουν και με το πώ αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει στη σκηνή, αν έχει μια ειλικρίνεια. Γιατί το θέατρο χρειάζεται και το κοινό. Δεν μπορεί να βρίσκεται ένα άνθρωπο μόνο του πάνω στο σκηνή για να έχει να παίζει και από κάτω να μην είναι κανεί. Οπότε αυτή η σχέση χτίζεται και δεν κερδίζεται με τη μία. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα ξεκινήσει η παράσταση, έχουμε μια πετυχημένη παράσταση. Το ίδιο και το κοινό τα παιδιά σαφώ είναι και πιο αυστηρά. σαφώς και θα βαρεθούν. Σαφώ και θα... δεν θα δώσουν και τόση σημασία επειδή κάποιο είναι πάνω στη σκηνή και του λέει μια ιστορία. Οφείλει και εσύ με τη σειρά σου επάνω στη σκηνή να δώσει ίσω κάτι παραπάνω από ό,τι θα έδινε σε μια κανονική παράσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι από τι πρώτε του εμπειρίε. Βλέποντα μια Παράσταση που είναι για εκείνου, για, 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 στο παιδικό θέατρο. Ξαναλέω βέβαια ότι ο Τσάρλι δεν ανήκει σε αυτό το φάσμα, είναι ένα musical μεγάλο, το, το οποίο το βλέπει οποιοδήποτε, αλλά είναι σημαντικό το θέατρο να μην έχει αυτό το, την έννοια το ότι θα διδάξω κάτι, θα σα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή σα. Όχι, συναισθήματα πρέπει να προκαλέσει, σκέψει και τροφή για συζήτηση μετά. Όχι να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα ότι ο τάδε ήρωα είναι ο κακό και οι άλλοι είναι οι καλοί. σώνει δεν και καλά. Οφείλει ίσω σαν ηθοποιό πάνω στη σκηνή να φωτίσει πολύ περισσότερο κάποια πράγματα ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τι προθέσει σου. Το ίδιο και το κοινό. Σε μια παράσταση ενηλίκων, το κοινό τι προθέσει του ήρωα αντιλαμβάνεται. Όχι, όχι αυτά που λέει. Μπορεί να λέω εγώ ό,τι θέλω πάνω στη σκηνή αλλά από μέσα μου να υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση. Οπότε αυτές οι προθέσεις είναι αυτές που αναγνωρίζει το κοινό και το ίδιο και το παιδί. Αναγνωρίζει χωρίς να κάνουμε τον κακό ή τον πολύ καλό. Αναγνωρίζει τις προθέσεις του ανθρώπου που βρίσκεται πάνω στη σκηνή και του ήρωα. Θέλει να, να μην τα παρατάς. Γιατί θα υπάρχουν και παραστάσεις που τα παιδιά θα βαριούνται, θα χασμουριθούν, θα, θα, φωνάζουν, θα, θα κάνουν τα δικά τους. Mm. Δεν ξέρω αν θα βάζατε το, το επίπεδο δύσκολο, αλλά είναι το πιο απαιτητικό, είναι πολύ πιο απαιτητικό. Φαίνεται αυτό. Δεν θα το κερδίσει άμα τι εμφανίσει. Ούτε επειδή, α πούμε, το έχω νιώσει στην περίπτωση δική μου, επειδή πολλά παιδιά μπορεί να με, να, να, να με ξέρουν από, από τα σίριαλ που έχω κάνει, ότι σώνεται και καλά, Του έχω. Είναι μαζί μου γιατί με γνωρίζουν και μου έχουν μια συμπάθεια. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το παιδικό κοινό, το, μάλλον, το κοινό το απαρτίζεται από παιδιά, οφείλει ο ηθοποιό, ο, ο, ο άνθρωπο που βρίσκεται επί σκηνή, να μην μπει στη διαδικασία ότι είναι εύκολο κοινό. Όχι. Ότι εντάξει, Μωρέ, δεν είναι κάτι φοβερό τώρα. Παίζουμε για παιδιά και τι έγινε. Σιγά. Να κάνουμε κοινό μια αρπαχτή. Όχι, δεν θα κάνουμε καμία αρπαχτή. Αν αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό που κάνει, το ίδιο σοβαρά θα σα αντιμετωπίσει και το παιδί. Πολύ βλέπω, παρατηρώ, ακούω, μαθαίνω πράγματα στα, σχ στα, σχολεία, σε οτιδήποτε σχολικό περιβάλλον, ακόμα και σε ηλικίε που είναι κοντά στο γιο μου, τα οποία με τρομάζουν. Δεν μπορώ να τα φανταστώ όλα αυτά ότι συμβαίνουν. Ωρες ώρες νομίζω ότι είναι, βλέπουμε μια, κάποιο θεατρικό έργο, μάλλον, ή <χω> κάποια ταινία. Αλλά τελικά συμβαίνουν. Δεν ξέρω κι εγώ αν βρεθώ σε τέτοιες καταστάσεις πώς θα τις αντιμετωπίσω. Πρέπει να, οπλιστώ με πολύ ψυχραιμία και συγκέντρωση αν βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω να δώσω κάποιο. ούτε μπορώ να, να, πω ότι φταίνε τα κινητά ή φταίνε τα social media ή φταίει το γεγονός αυτό ότι πολλέ φορές τα παιδιά πλέον το ότι έχουν ένα σκασμό πληροφορίες από όλα αυτά που, στα οποία βρίσκονται μέσα στις οθόνες και συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν αλλά αυτό που είναι ανατριχιαστικό είναι ότι όλα αυτά σε κάνουν να ζεις τη ζωή σου μάλλον σαν παρατηρητής. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βλέπουμε ε, την αύξηση της βία, ε, βίας, εγκληματικότητα σε αυτές τις ηλικίε. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι άνθρωποι, παιδιά τα οποία βρίσκονται κοντά σε αυτό το γεγονός, δίπλα, είναι, γίνονται παρατηρητές. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία να το σταματήσουν, δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να φωνάξουν κάποιον και να πούνε κάτι γίνεται εκεί, να πάνε να βοηθήσουν κάποιον ή έστω να ζητήσουν από κάπου βοήθεια για να βοηθήσουν αυτόν ο οποίο δέχεται μια βία ή πράξη. Αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο. Είναι σαν να είναι παρατηρητέ που βλέπουν εκείνη την ώρα μέσα από μια οθόνη κάτι. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι τη συναισθηματικής νοημοσύνης και ενσυναίσθησης που δεν ξέρω κατά πόσο και οι γονείς ή τα σχολεία ε, το, τα καλλιεργούν. Αν δεν συζητάς με το παιδί σου με τα συναισθήματά του, πώς και εκείνο θα αντιληφθεί μερικά πράγματα. Οτιδήποτε κάνουν αυτό. Όπω ένα παιδί το οποίο είναι 4 ετών και προσπαθεί και εκείνο να καταλάβει τι του συμβαίνει στη ζωή του, που έγινε 4 ξαφνικά, ότι βλέπω ότι ξαφνικά είναι ανεξάρτητο. Ξαφνικά πάω τουαλέτα μόνο μου. Μισό λεπτό. <laughs> Κάτσε γιατί αυτό μέχρι πριν δεν το είχα. Εμεί που είμαστε μεγάλοι το βλέπουμε ότι μια φυσική συνέχεια. Άντε να περπατήσει, άντε να φας μόνο σου, άντε να πα τουαλέτα μόνο άντε, άντε, άντε να μεγαλώσει για να ησυχάσει. Εκείνο όμω συμβαίνουν αλλαγέ συνέχεια. Δεν είναι προετοιμασμένο για όλα αυτά που του έχουν συμβεί. Δεν του τα είπε κάποιο. Προκύπτουν στη ζωή του. Οπότε και εμείς οφείλουμε αυτές οι αλλαγές να τις ακούσουμε. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά τώρα σε αυτές τις ηλικίε. Μεγαλώνοντας πρέπει αυτό, αυτό το, αυτό, το, αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας με το παιδί να είναι ακόμα πιο έντονο, να μην σταματήσει. Αλλιώς τον, τον αφήνεις, σε αφήνει, χάνεται σιγά σιγά και η επικοινωνία μαζί του, τα λέτε κάπου μεταξύ ενός μηνύματος και δεν ξέρω εγώ τι μεταξύ τύρου και αγλαδιού και ξαφνικά το παιδί μεγαλώνει και δεν το αναγνωρίζεις και δεν σε αναγνωρίζει. Κάπου διάβαζα ότι πολλές φορές αυτό που κάνουν ειδικά σε τόσο βίαιες πράξεις τα παιδιά θα ήθελα να το κάνουν στους δικούς τους. Σαν να μην μπορούν να εκφράσουν το θυμό, τη στεναχώρια, τη λύπη, όλα αυτά τα συναισθήματα και κάπου εκτονώνονται. Εδώ εμείς το κάνουμε. Οι ενήλικες. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, δεν, δεν λέμε στο, σύντροφό μας, στη, στη, στη σύζυγό μα, στο σύζυγό μα, στο, στο, φίλο μα. Ξέρει αυτό που κάνει με ενοχλεί, ρε φίλε. Εδώ το κάνουμε εμεί. σκεφτείτε τι δουλειά χρειάζεται να κάνει με ένα παιδί. Νομίζω ότι πριν ήμουνα πάρα πολύ καλά και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λέει, είναι δύσκολο για αυτά και τι αυτό και. Όχι, τώρα ήρθε ένα παιδί. Παρότι έχει δυσκολίες, παρότι πας δεύτερο πλάνο, τρίτο πλάνο, είσαι λίγο κομπάρσο. απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Ήρθε η ώρα να κάνω ένα βήμα πίσω και να δώσω χώρο στον πρωταγωνιστή της ζωής μου, να μας δείξει αυτό στην ιστορία του, να μας πει αυτό στην ιστορία του. Αυτό που νομίζω ότι μου έχει δημιουργήσει είναι μια μεγαλύτερη ευθύνη. Θα μου πεις δεν ήσουν υπεύθυνο στη ζωή σου, Ναι. Παρ' όλα αυτά ήμουν μόνο μου, ή είχα, ξέρω εγώ, μια σχέση. Όσο εκεί Εί ήμουν παντρεμένο. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν υπεύθυνο για τον άλλον. Οκ. Okay. Τώρα δημιουργήθηκε αυτό το συνέστημα τη ευθύνη και αμέσω με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι γίνομαι και καλύτερο στη δουλειά μου. Η αφύπνιση ότι έχω ένα παιδί και πρέπει να το φροντίσω, οφείλω να το φροντίσω, θέλω να το φροντίσω, ε, θέλω να είμαι δίπλα του, με κάνει να είμαι και πιο παρόν παντού. Γιατί με νιώθω πιο να είμαι παρόν στη ζωή του εκείνη τη στιγμή που είμαι, άρα να είμαι και παρόν και στη δουλειά μου. Γιατί πολλέ φορέ δεν βρίσκομαι πουθενά. Είμαι παρόν με του φίλου μου. Αυτό το αίσθημα και αυτή την κατάσταση νομίζω με την καλλιέργησε θέλοντα και εμεί το γεγονό ότι έχω ένα παιδί. Άγχο έχει, νομίζω ότι δεν, δεν θα σταματήσει ποτέ. Το, αυτό που λένε κλασικά οι δικοί σου γονεί όταν θα κάνει παιδί θα καταλάβει. Ναι, άγχο θα υπάρχει στα πάντα. Από το αν έφαγε μέχρι. <χει> αν γύρισε, φαντάζομαι όταν μεγαλώσει και θα είναι με του φίλου στο έξω, γύρισε, δεν γύρισε, πότε θα έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Νομίζω θα, ζήσω αυτό που έβλεπα τη μάνα μου, θυμάμαι, που καθόταν μπροστά σε μια τηλεόραση και όπω έβλεπε έβλεπε τηλεόραση, αν, αν είχα κάνει την πόρτα, εγώ ξέρω εγώ, αργά το βράδυ, και μόλι άνοιγα την πόρτα, έκανα αυτό. Έκανα την έπαιρνα Νομίζω ότι αυτό, αυτή την εικόνα την ξεχάσω ποτέ τη μητέρα μου. Ότι και καλά και μετά σηκώνοντα και Α, ήρθε παιδί μου. Ότι είχε καλά δεν την ενδιαφέρε, χάζαμε. Δεν σε περίμενα τι έγινε αυτό. <laughs> <laughs> Αυτή η περίοδο που είναι μια πάρα πολύ ωραία περίοδο και, και δύσκολη και τα λοιπά. Γιατί το παιδί αρχίζει και επικοινωνεί πολύ περισσότερο, μιλάει, εκφράζεται κτλ. Οπότε ακού διάφορα και πολύ ωραία και παλαβά πράγματα. Με την καλή ένα παλαβά. Τον απολαμβάνω που λέει τι δικέ του ιστορίε, που περιγράφει κάτι, που μαθαίνει καινούργιε λέξει, που συντάσσει τα, με το δικό του τρόπο μία πρόταση. Και αυτό που με πεθαίνει. Είναι που, αντι, που αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εκείνος δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνειδητό αυτό ότι έχει χιούμορ. Αυτό με πεθαίνει, ότι έχουν χιούμορ. Φαντάζομαι και άλλα παιδιά και στην ηλικία δηλαδή Δηλαδή κάνουν πλάκα. Δεν είναι παίζουμε. Δηλαδή, σαν να σου κλείνουν το μάτι, σαν να σου λένε κάτι ότι κάνουμε πλάκα. Είναι, είναι χιουμοριστικό αυτό που σου λέω τώρα. Αυτό με τρελαίνει το ότι σε αυτή την ηλικία ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει πλάκα, να πει ένα αστείο. Τον απολαμβάνω πάρα πολύ εκεί, σε οτιδήποτε κάνει και ε, κάτι το, το, το φέρνει με, με, ένα, με ένα, πρίσμα το οποίο φέρνει χαρά και στον ίδιο και στους γύρω του. Βλέπω, α πούμε, τι κάνει με του φίλου του στην παιδική χαρά. Θέλει να του συντονίσει και να του πει ότι τώρα θα παίξουμε αυτό. Και κάνει και λίγο την πλάκα, ή τι προάλλε. Ε, είπα να στο σπίτι, παίζαμε και μου με... είπα: Α, τι, τι έπαθε. Α, α, τι έπαθε, παιδάκι μου, τίποτα. Μπαμπά, έκανα πλάκα. Του τι, έπιστε, πού, μαθ... πού το μάθε αυτό. Όχι. Αυτά τώρα είναι κάπω καταγεγραμμένα. Ποιο ξέρει από πού. <Στοί> Πολύ DNA. <Στοί> 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 είναι πέρα από τον τσάλι και τον εργοστάσιο σοκολάτα που θα παίζεται στο έμπαση από 23 Νοεμβρίου για περιορισμένε παραστάσει μέχρι 6 Γενάρη και θα πάει και η Θεσσαλονίκη να το πούμε αυτό μετά για δύο Παρασκευό Σαββατοκύριακα σίγουρα στο Radio City. 6 Δεκεμβρίου θα κάνουμε μια πολύ ωραία του Βασίλη του Κατσικονούρη, το California Dreaming 20 χρόνια μετά, που είναι η συνέχεια του πρώτου του έργου, όπου βλέπουμε τέσσερι λούμπεν ήρωε χαμένου στην αιώνια νιώτη όπου δεν κάνουν τίποτα, είναι τεμπέληδες και παραμένουν σε αυτό το όνειρο να φτάσουν στη μια Καλιφόρνια, έτσι πως το έχουν στο μυαλό τους, σε σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάννη, στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Και αργότερα το Φεβρουάριο έχει κι άλλη μία παράσταση που είναι ένα musical που γράφει ο Γεράσμος Ευαγγελάτος, η μουσική Στέφανο Κορκολή, πρωτότυπο, σε σκηνοθεσία Βοκά Ευαγγελινού. Έχει πολύ θέατρο φέτος και διαφορετικά και πιστεύω ότι είναι ενδιαφέροντα πράγματα.